Ο κύριος Γιάννης Δελής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλή σας μέρα, κύριε Αβίδου, όσο καλή μπορεί να είναι μια μέρα. Μετά από το χαμό δύο νέων παλικαριών, αλλά και ενός βοσκού στην Κάριστο, έχουμε τρεις νεκρούς μέχρι στιγμής. Είναι μια δύσκολη. Αγνοείται από την Κυριακή και βρέθηκε, εντοπίστηκε χθες και τελικά τον αναγνώρισαν. Είναι δύσκολη μέρα. Είναι δύσκολη μέρα για όλους, αλλά πολύ περισσότερο για τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Η καρδιά μας, το μυαλό μας, η ψυχή μας είναι μαζί τους. Με βάση τη συζήτηση, αλλά και με βάση την κυβερνητική πρακτική, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επιμένει να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Αν θέλετε, αυτό είναι μια διαχρονική τακτική. Όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο κάνουν στα ζητήματα αυτά, παρά να προσπαθεί να κρυφτεί, χωρίς βέβαια επιτυχία, πίσω από την κλιματική αλλαγή και την αστιφιλία, όπως ακούσαμε. Κοιτάξτε, ο θάνατος των παλικαριών χθες, του Βοσκού, δεν δείχνει μονάχα τις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες της πυρόσβεσης και την έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Γίνεται ταυτόχρονα με πυρκαγιές οι οποίες καίνε απ' άκρη σ' άκρη όλη τη χώρα, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, και νομίζουμε ότι αποκαλύπτουν τις εγκληματικές ευθύνες και αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων βεβαίως για την παντελή έλλειψη. Επιμένω στο επίθετο, παντελής είναι η έλλειψη της έλλειψης αντιπυρικής προστασίας με την μέθοδο της πρόληψης. Απουσιάζει η έννοια της πρόληψης και από την κυβερνητική όταν πρακτική. Όταν λέτε σε αντιπυρική προστασία, απουσιάζει. Τι εννοείτε, τι θα έπρεπε προστασία, να κάνει, δηλαδή ζώνες. Σημαίνει ότι καταρχάς έχεις μια δασική υπηρεσία στελεχωμένη. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του δασαρχείου του Λαβρίου, υπεύθυνο για το Πάνιο Όρος, που με οργανόγραμμα 50 δασαργατών δεν υπήρχε ούτε ένας. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, φροντίζουν τα δάση, τα καθαρίζουν από τα ξερά κλαδιά, βλέπουν αν λειτουργούν οι κρουνοί, αν εφαρμόζουν τα λάστιχα για τους κρουνούς. Τίποτα από αυτό. Πού το ξέρετε αυτό ότι δεν έγινε? Μα το καταγγέλουν οι ίδιοι. Εντάξει. Το καταγγέλουν οι ίδιοι, εντάξει, κυρία Βούλτευση, ακούστε. Τότε έπρεπε να κοιτάξτε. Εντάξει. Την πραγματικότητα δεν μπορείτε να πείτε ότι κανένας ερετός, κανένας πολίτης, τίποτε. Δεν μπορείτε να την αρνηθείτε. Όχι, όχι, την αρνούμε αυτή την πραγματικότητα που περιγράφετε εσείς, την αρνούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι τα ελληνικά δάση είναι πλήρως εγκαταλειμμένα, γιατί έχετε εγκαταλείψει και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα δασαρχεία και τις δασικές υπηρεσίες. Με αποτέλεσμα να ζούμε αυτό που ζούμε. Οι πυροσβέστες να είναι έξω από τη φωτιά και να μην υπάρχουν δρόμοι πυρόσβεσης για να μπουν μέσα για να τις σβήσουν τη φωτιά παρά τις ηρωικές τους προσπάθειες. Νομίζουμε ότι αυτό είναι και βεβαίως μια στελέχωση της πυροσβεστικής. Τώρα που μιλάμε με αυτές τις φωτιές, 4.500, κυρία Βίδου, είναι οι ελλείψεις, οι επίσημες ελλείψεις των κενών θέσεων. Θέλω να πάμε λίγο στην Κέρκυρα. Και ένα τελευταίο. Νομίζω ότι έχει καεί τούτες τις μέρες και αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής με όλα όσα βλέπουμε. Έχουν κενωθεί εκατοντάδες χωριά χωρίς να έχει κινδυνεύσει σήμερα η ανθρώπινη αυτό. Ζωή. Δεν ξέρετε γιατί ελπίζω, έχει καεί το αφήγημα. Ελπίζω και εύχομαι και προσεύχομαι να μην χαθούν άλλοι άνθρωποι. Αντί να προσεύχεστε, καλά είναι να πάρετε μέτρα. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να αντιμετωπίζει κάποιος το κακό είναι να το προλαβαίνει. Για την πρόληψη μιλάμε και η πραγματικότητα, το αποτέλεσμα δείχνει ότι τέτοιο σχέδιο πρόληψης, κυρία Βούλτευση, όσο και να χτυπιέστε, εδώ μιλάμε για τα αίτια, τα βαθιά, δεν μιλάμε για τα βαθιά. Εδώ μιλάμε για να σβήσει η κυβέρνηση τις φωτιές, να πάρει μέτρα για να τις σβήσει. Εδώ ακούμε ότι ο κόσμος έφυγε από τα χωριά μετά το 19. 10 μέρες καίγεται η Ρόδος. Και εδώ κάνουμε συζητήσεις θεωρητικές. Ωραία, εσείς είστε πυροσβέστης του πληκτρολογίου. Εσείς είστε κυβέρνηση, κυρία Βούλτευση. Απαντάω με όσα στοιχεία έχω, όχι με αυτά που φαντάζομαι. Είστε κυβέρνηση. Με στοιχεία απαντάω. Και δεν κάνετε τίποτα.